Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα άλλο οδηγητικό θεωρητικό vlog με θέμα την προσπάθεια απάντησης του ερωτήματος: είναι οι φιλικές μου σχέσεις ισότιμες και ανταποδοτικές? Σας έχω μιλήσει πρόσφατα για το δικό μου ζήτημα με τις συνεξαρτησικές της φιλίες και σας έχω δώσει και δύο παραδείγματα, ανωνύμως βέβαια. Ένα θέμα όμως το οποίο δεν έχουμε αναλύσει και προκύπτηκε μέσα και από εκείνο το εξομολογητικό βίντεο, αλλά προκύπτηκε από άλλα ερωτήματα που έρχονται μέσα από διάφορα email που λαμβάνω από εσάς, στο οποίο μου περιγράφετε φιλίες οι οποίες είναι τοξικές και δεν το αντιλαμβανόμαστε πως είναι τοξικές. Θα ήθελα σε αυτό το θεωρητικό βίντεο να μιλήσω για το πώς αναγνωρίζουμε ή καταλαβαίνουμε εάν δρούμε συνεξαρτητικά σε μια φιλία και ως αποτέλεσμα της συνεξαρτητικής μας δράσης και της εγωκεντρικής ή ναρκισσιστικής δράσης του άλλου μέλους της φιλίας ή της παρέας. Υπάρχουν και οι παρέες, δεν είναι μόνο φιλίες, είναι one to one, ένας με έναν, πρόσωπο προς πρόσωπο. Υπάρχουν και παρέες που μπορεί να έχει μέσα 3 πρόσωπα, 4 πρόσωπα, 5 πρόσωπα. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε μια υγιή φιλία, αν είμαστε ισότιμο και ανταποδοτικό μέλος μιας ευρύτερης παρέας ή αν πνιγμένοι και τυφλωμένοι από τη συνεξάρτησή μας δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η φιλία μας δεν είναι ισότιμη και δεν είναι ανταποδοτική. Να εξηγήσω λίγο πώς εννοώ τις λέξεις ισότιμο και ανταποδοτικό. Ισότιμη μία φιλία, μία παρέα, είναι όταν όλα τα μέρη της εξίσωσης και οι δύο άνθρωποι σε μία φιλία και οι 3-4 άνθρωποι σε μία παρέα έχουν ακριβώς την ίδια αξία μέσα στο σύστημα. Τα λέμε σύστημα, εννοούμε σύστημα σχέσεων. Δηλαδή, αν πρόκειται για μια παρέα, αν όλα τα μέλη της παρέας έχουν ισότιμη θέση, έχουν την ίδια αξία, αν τους λαμβάνουμε όλους σοβαρά υπόψη, αν όλα τα μέλη αυτής της παρέας ή και τα δύο μέλη μιας φιλίας έχουν την ίδια αξία. Σε ανισότιμες σχέσεις, σε ναρκισσιστικές σχέσεις, σε κακοποιητικές σχέσεις, το ένα πρόσωπο θεωρείται και από τους δύο, όχι μόνο από τον εαυτό του, θεωρείται πιο σπουδαίο από το άλλο. Δηλαδή υπάρχουν αισθήματα μεγαλομανίας, ότι εγώ είμαι πιο καλή από τη φίλη μου, πιο καλός από το φίλο μου, εγώ είμαι πιο όμορφη, είμαι πιο όμορφος, είμαι πιο... έχω περισσότερα χρήματα, άρα είμαι πιο αξιόλογος άνθρωπος, ή έχω περισσότερα δικαιώματα, γιατί είμαι κρίμα που είμαι κακοποιημένος και καημένος και ταλαιπωρημένος και μου χρωστάει η ζωή ανταπόδοση, άρα εγώ έχω δικαίωμα να κλαίγω και να κλαίγομαι και να διεκδικώ από τον άνθρωπο με τον οποίο δημιουργώ μια φιλική σχέση ή να διεκδικώ από τα μέλη μιας παρέας να μου κάνουν ειδική μεταχείριση γιατί είμαι κρίμα. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε προφανώς για ευάλωτους ναρκισσιστές, για ευάλωτους νάρκισσους. Η ευάλωτη νάρκισση είναι αυτοί οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται από μια μεγαλομανία που να είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι grandios narcissist, δεν είναι μεγαλομανείς ναρκισσιστές, δεν είναι αυτοί που λένε εγώ είμαι και κανείς άλλος, εγώ αυτό, εγώ το άλλο. Αλλά με ποιο τρόπο επιβάλλονται? Με το να κρατάνε μία στάση παθητική, μία στάση μίζερη και χειριστική, με το να κλαίνε και να κλαίγονται συνέχεια και να λένε συνέχεια για τα πολλά τους προβλήματα, να λένε συνέχεια για τη δύσκολη τους παιδική ηλικία, αν πως και μόνο αυτοί είχαν δύσκολη παιδική ηλικία, αν πως και μόνο αυτοί έχουν προβλήματα, και έτσι με ένα χειριστικό και ύπουλο τρόπο να καταφέρνουν να επιβάλλονται στο άλλο μέλος της φιλίας ή στα άλλα μέλη της παρέας και να θεωρούν ότι εγώ αξίζω περισσότερα, αξίζω περισσότερης προσοχής, αξίζω περισσότερης φροντίδας, αξίζω να με ακούνε οι άλλοι περισσότερο, εγώ είμαι πιο κρίμα, είμαι πιο καημένος από τους άλλους, έτσι πρέπει να έχω περισσότερη ώρα από όση με αναλογία μοιράσουμε στα δύο
την ώρα που έχουν δύο φίλοι όταν συναναστρέφονται ή στα τέσσερα, στα πέντε που έχει το κάθε μέλος μιας παρέας όταν συναναστρέφεται. Άρα εγώ θα μιλάω για μένα, θα λέω τα προβλήματά μου, θα ζητάω συναισθηματική στήριξη, θα ζητάω βοήθεια και θα το δικαιούμε, είτε γιατί είμαι πιο έξυπνος, είτε πιο όμορφος, είτε πιο καλός, είτε πιο καλή, είτε πιο καταφερτζής, είτε πιο καταφερτζού, είτε γιατί είμαι πιο κρύο. Η ισότητα και η ισοτιμία στις φιλίες σημαίνει και τα δύο μέλη μιας φιλίας, όλα τα μέλη μιας παρέας, να νιώθουν πως έχουν την ίδια αξία και στην πράξη να τους αποδίδεται η ίδια αξία. Όσον αφορά στις παρέες, πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο μία παρέα, 4-5-6 ανθρώπων, δεν ξέρω, εγώ δεν ανήκα ποτέ σε παρέα, οπότε δεν μπορώ να το κατανοήσω καλά τι είναι οι παρέες. Εγώ πάντα είχα φιλίες πρόσωπο με πρόσωπο, είτε υγιείς φιλίες το πρόσωπο με πρόσωπο, είτε ισότιμες φιλίες πρόσωπο με πρόσωπο, είτε κακοποιητικές φιλίες πρόσωπο με πρόσωπο. Ξέρω όμως ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν παρέες, οι οποίες μπορεί να δημιουργηθούν στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, σε έναν εργασιακό χώρο κλπ. Συνήθως αυτό που μπορεί να συμβεί σε μία παρέα είναι ένα πρόσωπο που είναι μέλος της παρέας, που είναι το πιο ευάλωτο συναισθηματικά, είναι ένα πρόσωπο το οποίο ξεχωρίζει για οποιονδήποτε λόγο, να γίνεται το μαύρο πρόβατο της παρέας αυτής, όπως τα παιδιά που γίνονται τα μαύρα πρόβατα μιας οικογένειας, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πολύ συχνά αν είσαι μαύρο πρόβατο μέσα στην οικογένεια σου, θα γίνεις και μαύρο πρόβατο στην παρέα σου. Δηλαδή η νάρκηση, οι άνθρωποι οι εγωκεντρικοί, τα αρπακτικά οσμίζονται την ψυχική συναισθηματική αδυναμία ενός προσώπου και το κατατάσσουν στην κατηγορία μαύρο πρόβατο, αυτός τον οποίο θα περιγελούμε συνέχεια, αυτός στον οποίο θα κάνουμε κακόγουστα αστεία συνέχεια, αυτός τον οποίο θα παραμελούμε συνέχεια, αυτός τον οποίο θα χρησιμοποιούμε συνέχεια. Δηλαδή, το μαύρο πρόβατο σε μια φιλία ή το μαύρο πρόβατο σε μια παρέα είναι ο σκουπιδοτενεκές, ο συναισθηματικός σκουπιδοτενεκές της παρέας, που πολύ συχνά μπορεί να βρίσκει και τον εαυτό του ή τον εαυτό της στη θέση να προσφέρει πολύ περισσότερα από τους υπόλοιπους και υλικά. Για παράδειγμα, είναι πάντα αυτός το μαύρο πρόβατο που θα πάρει το αυτοκίνητό του, να πάνε όλοι μαζί βόλτα, να φθαρεί το αυτοκίνητό του, να πληρώσει την βενζίνη, θα προσφερθεί να πληρώσει τα φαγητά, τα ποτά κτλ. Δεν είναι ισότιμη μία φιλία όταν κάποιο από τα δύο μέλη της φιλίας ή κάποιο από τα μέλη της παρέας προσφέρει υλικά και συναισθηματικά περισσότερα από τους υπόλοιπους. Ανταποδοτική, η λέξη ανταποδοτική σημαίνει να λαμβάνω και να δίνω. Να δίνω και να λαμβάνω. Ανταποδοτικότητα. Η ανταποδοτικότητα είναι απαραίτητη σε όλων των ειδών της ανθρώπινης σχέσης. Η ανταποδοτικότητα είναι απαραίτητη να υπάρχει και σε έναν γάμο. Η ανταποδοτικότητα είναι απαραίτητη να υπάρχει και σε μια ερωτική σχέση. Αλλά είναι εξίσου απαραίτητη να υπάρχει και σε μια φιλία η ανταποδοτικότητα και να υπάρχει και σε μια παρέα. Δηλαδή, πέραν της ισοτιμίας του να έχουν και οι δύο άνθρωποι σε μια φιλία ισότιμη θέση, χρειάζεται να υπάρχει και ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, να προσφέρουν όλοι, όχι μόνο ένας. Γιατί συνήθως το πρόσωπο το οποίο έχει μία τάση συνεξάρτησης, το πρόσωπο το οποίο είναι people pleaser, αυτός που θέλει να ευχαριστεί τους άλλους, θα προσφέρει πολύ περισσότερα στη φιλία, πολύ περισσότερα στην παρέα, δίχως να αναμένει ανταπόδοση. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα ερώτημα που έγινε κάτω από ένα βίντεο, στο οποίο είχα αναφέρει ότι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι δεν δεχόμαστε εύκολα δώρα. Και μου λέει μια φίλη, γιατί. Επειδή ο συνεξαρτώμενος έχει αυτή την παθολογία της χαμηλής αυτοεκτίμησης, της τεράστιας ανάγκης για ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, της τεράστιας ανάγκης να αγαπήσει και να αγαπηθεί, και έτσι νιώθει πάρα πολύ ευχάριστα να δίδει δώρα, να κάνει δώρα στους άλλους, να κάνει εξυπηρετήσεις στους άλλους, αλλά νιώθει πολύ άσχημα να δέχεται δώρα και να δέχεται εξυπηρετήσεις, γιατί έτσι νιώθει ότι βγαίνει έξω από τα νερά του. Ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, με τον οποίο οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη θλίψη, τον πόνο τους και τη μοναξιά τους, είναι αυτός στον οποίο κάνουν τον εαυτό τους απαραίτητο για τους άλλους
προσφέροντας υπηρεσίες, προσφέροντας εκδουλεύσεις και προσφέροντας δώρα. Και δεν τους αρέσει με τίποτα να χρωστούν. Οι συνεξαρτώμενοι θέλουν να τους χρωστούν. Νιώθουν πιο άνετα ψυχικά και συναισθηματικά όταν έχουν κάνει πολλά δώρα στους άλλους και δεν τους έχουν κάνει καθόλου οι άλλοι δώρα. Δηλαδή, τι ωραία, τι καλά που εγώ έχω κάνει 7 δώρα στη Μαρία και η Μαρία δεν μου έχει κάνει ούτε ένα, οπότε η Μαρία θα νιώθει ευγνωμοσύνη για εμένα, η Μαρία είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, θα μ' αγαπάει εμένα, άμα με σκέφτεται, θα σκέφτεται πω τι καλή κοπέλα αυτή που μου έχει κάνει όλα αυτά τα δώρα, οπότε θα την έχω φίλη μου. Αν όμως η Μαρία έρθει και μου κάνει και αυτή ένα δώρο, δύο δώρα, τρία δώρα, θα αρχίσω να νιώθω άβολα, θα αρχίσω να νιώθω ότι θα χάσω την ανάγκη που θέλω να με έχει ο άλλος. Ξαναλέω, η συνεξάρτηση είναι παθολογικός τρόπος ανθρώπινης λειτουργικότητας. Δεν είναι φυσιολογικός τρόπος λειτουργικότητας συνεξάρτηση. Διαμέσου της συνεξάρτησης πουλούμε εκδουλεύσεις στους άλλους και δώρα στους άλλους και καλοσύνη στους άλλους και χρήματα στους άλλους και τον πολύτιμο χρόνο μας στους άλλους προκειμένου να πάρουμε μια εγκυροποίηση από τους άλλους, ένα validation, να μας πούνε οι άλλοι, μα τι καλός άνθρωπος που είσαι, μα τι καλή φιλενάδα που είσαι, μα τι καλή κοπέλα που είσαι κλπ. Και για να σιγουρέψουμε, να κλειδώσουμε ότι θα μας θέλουν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή μας, επειδή τους έχουμε προσφέρει τόσα πολλά και θα σκέφτονται, μα εγώ δεν θα τη διώξω αυτήν από φίλη μου, γιατί άμα τη διώξω αυτήν από φίλη μου, δεν θα μου ξαναδώσει. Γιατί αυτή μου έχει πληρώσει το φαγητό, μου έχει πληρώσει το ποτό, μου έχει πάρει με το αυτοκίνητο τις 1000 βόλτες, μου έχει κάνει τόσα πράγματα, οπότε τη θέλω στη ζωή μου. Τη θέλω στη ζωή μου γιατί μου είναι χρήσιμη. Οι συνεξαρτώμενοι δηλαδή πάνε γυρεύοντας ή πάμε γυρεύοντας για να βρούμε δυνάστες, για να βρούμε εκμεταλλευτές, για να βρούμε αφεντικά πάνω από το κεφάλι μας. Δηλαδή τι ωραία, τι καλά, να με έχει ανάγκη η Γεωργία, να με έχει ανάγκη η Μαρία, όπως είπε πριν, η Ελένη, δεν ξέρω πια, και εγώ να της έχω κάνει τόσα δώρα και αυτή να σκέφτεται ποια θα με βοηθήσει να μου κάνει εμπεριστήτη τα παιδιά, αυτή που μου κάνει τα δώρα, άρα να με θέλει στη ζωή της. Οι συνεξαρτώμενοι διψούμε απελπισμένα για συνδεσιμότητα, διψούμε απελπισμένα για αγάπη και στοργή, αλλά δεν πιστεύουμε ότι αξίζουμε να έχουμε αυτή τη συνδεσιμότητα, αξίζουμε να έχουμε αυτή την αγάπη και αυτή τη στοργή, έτσι την εκμεεύουμε πουλώντας εκδουλεύσεις στους άλλους. Μια παλιά ιστορία, τόσο παλιά όσο ο χρόνος. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ισότιμες και ανταποδοτικές σχέσεις, πρέπει να θεραπεύσουμε την ασθένεια της συνεξάρτησης. Είμαστε συνεξαρτώμενοι. Είμεθα συνεξαρτώμενοι, κύριοι. Είμεθα συνεξαρτώμενοι, κυρίες και κύριοι. Οι περισσότεροι που βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το κανάλι είμαστε αθλίως συνεξαρτώμενοι. Προσπαθούμε συνέχεια να καταπολεμήσουμε το φόβο της μοναξιάς μας, να γεμίσουμε το εσωτερικό μας κενό, προσφέροντας στους άλλους πράγματα που ίσως καν δεν μας ζητήσουν, προκειμένου να εκμεύσουμε τη φιλία, την αγάπη τους, τη στοργή τους, τη συνδεσιμότητα τους. Και αυτό είναι άθλιο. Είναι άθλιο προς εμάς και είναι και άθλιο προς τους άλλους. Είναι άθλιο προς εμάς γιατί με αυτόν τον τρόπο εξαντλούμαστε. Χρησιμοποιούμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας σε μια προσπάθεια να κάνουμε τους άλλους να μας αγαπάνε και να μας θέλουν στη ζωή τους και να είναι να τους είμαστε απαραίτητοι. Στερούμαστε από την ξεκούραση μας, στερούμαστε από την υγεία μας, στερούμαστε από την ψυχαγωγία μας, στερούμαστε από τον πολύτιμο χρόνο μας προκειμένου να σιγουρέψουμε ότι θα έχουμε κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας και στο τέλος της ημέρας συνεχίζουμε να ζούμε μέσα στο άγχος. Μην τυχόν και με παρατήσει αυτός ο φίλος, αυτή η φίλη, αυτός ο κόμενος, αυτή η κόμενα. Συνεχίζουμε να ζούμε μέσα στη στενοχώρια γιατί συνεχώς ταλαιπωρούμαστε και οι σχέσεις μας δεν είναι ανταποδοτικές. Και στο τέλος της ημέρας δεν λύνουμε το πρόβλημά μας, απλώς περιπλέκουμε περισσότερο τη ζωή μας και γινόμαστε και enablers. Στους κάθε λογής να έρθει, στους προσελκύουμε. Enabler είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος
με τη συμπεριφορά του υποβοηθάει τον κάθε λογής εθισμένο να συνεχίσει τον εθισμό του. Η νάρκηση είναι εθισμένη στην εξουσία, στη δύναμη και στον εγωκεντρισμό και στην κακοποίηση. Οπότε αν πάει ένας συνεξαρτώμενος και προσκοληθεί πάνω σε έναν νάρκησο, τον κάνει enabling τον νάρκησο. Δηλαδή τον εξυπηρετεί τον νάρκησο ώστε να συνεχίσει να είναι νάρκησος. Να υπενθυμίσω εδώ ότι η λέξη συνεξαρτώμενος έχει προκύψει από τις ομάδες αυτοβοήθειας των 12 βήματων, οι οποίες ήταν ξεκίνησαν από την Αμερική και τώρα είναι σε όλο τον κόσμο, οι γνωστές και ως AA, ανώνυμοι αλκοολικοί, για παράδειγμα, η AA που σημαίνει Addicts Anonymous, εθισμένοι στα ναρκωτικά, ανώνυμοι εθισμένοι στα ναρκωτικά, και αυτές οι ομάδες αυτοβοήθειας των 12 βήματων παρατήρησαν ότι κάποιοι εθισμένοι, οι οποίοι έκαναν τα προγράμματα απεξάρτησης, όταν επέστρεφαν πίσω στο σπίτι και στο οικείο περιβάλλον, τότε παρατηρούνταν μία ανάφλεξη των ζητημάτων τους, η εξάρτηση τους έβγαινε ξανά στην επιφανή. Και αυτό το πράγμα αντιλήφθηκαν ότι είχε να κάνει με τον τρόπο που λειτουργούσαν τα οικεία τους πρόσωπα, που δεν ήταν dependent, δεν ήταν addicts, δεν ήταν εθισμένοι, αλλά ήταν co-dependent. Ήταν συνεξαρτημένοι, ήταν δίπλα στους εξαρτημένους και με τη συμπεριφορά τους έκαναν enabling την συνεξάρτηση των αγαπημένων τους προσώπων. Γι' αυτό το λόγο, το να είμαστε συνεξαρτώμενοι σε φιλίες, το να είμαστε συνεξαρτώμενοι σε παρέες, μας βλάπτει εμάς για τους λόγους για τους οποίους εξήγησα, αλλά επίσης βλάπτει και τους ανθρώπους με τους οποίους συνδυόμαστε, γιατί τους δίνουμε ένα πάτημα και τους δίνουμε ένα βήμα, ούτως ώστε να συνεχίσουν να κακοποιούν τους άλλους, να βγάζουν τη χολή και το θυμό τους πάνω στους άλλους και να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Πώς καταλαβαίνω εάν η σχέση μου δεν είναι ισότιμη και δεν είναι ανταποδοτική, αν η φιλία μου δεν είναι ισότιμη και δεν είναι ανταποδοτική, αν στην παρέα στην οποία είμαι μέλος δεν υπάρχει ισοτιμία και ανταποδοτικότητα, πώς το καταλαβαίνω? Το καταλαβαίνω με τους εξής ακόλουθους τρόπους. Αν εγώ δεν πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου ή το φίλο μου να προτείνω να βρεθούμε, να συναντηθούμε, να προτείνω να συνομιλήσουμε, εκείνος θα με πάρει τηλέφωνο, θα με γυρέψει, θα με ψάξει? Αν είμαι πάντα αυτός που ψάχνει τον άλλον και ο άλλος ποτέ δεν τον ψάχνει, τότε πολύ πιθανόν η σχέση μας να μην είναι ισότιμη και να μην είναι ανταποδοτική. Πόσο μέρος του χρόνου, του κοινού χρόνου που περνάμε με το φίλο μου, με τη φίλη μου, με την παρέα μας, καταμερίζεται στο ένα πρόσωπο ή στο άλλο πρόσωπο? Αν μιλάει συνέχεια ο φίλος μου, η φίλη μου, και εγώ ακούω και συμβουλεύω, ακούω και συμβουλεύω, ακούω και συμβουλεύω, και όταν έρθει η ώρα να πω τα δικά μου, θα μου πει: ξέρεις, τώρα βιάζομαι, έχω το φαγητό στο φούρνο, ή θα ήθελα πολύ να ακούσω τι σου συμβαίνει, αλλά δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή. Αν δηλαδή οι συναντήσεις μας, οι εκτός σύνεγγυς, οι τηλεφωνικές, οι διαδικτυακές, οι μηνυματικές μας επικοινωνίες έχουν ως κέντρο και κύριο στόχο την ανακούφιση του οποιοδήποτε πόνου που έχει οποιοδήποτε νάρκησος μέσα στη σχέση, και όχι καθόλου αυτός ο χρόνος δεν επιμερίζεται στα ζητήματα που προκαλούν τον άλλο. Προσοχή εδώ, υπάρχουν κάποιες φιλίες ανισότιμες και μη ανταποδοτικές, τις οποίες τι γίνεται? Ακούστε. Μπορεί ο νάρκησος να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει μεγαλομανία και να κρατά μια ψυχρότητα, μια συναισθηματική απόσταση από τον συνεξαρτώμενο με τον οποίο συνδέεται και καλά φιλικά, και να μην μιλάει ποτέ για τα προβλήματά του. Να αποφεύγει να μιλά προσωπικά, να αποφεύγει να λέει τον πόνο του, να λέει τη στενοχώρια του και να μοιράζεται τα πολύ βαθιά του συναισθήματα. Να επιδιώκει όμως να κάνει παρέα με έναν άνθρωπο που είναι συναισθητικός και συνεξαρτώμενος, ούτως ώστε, ακούστε, να ικανοποιείται σαδιστικά με το γεγονός ότι, κοίτα, εγώ είμαι πολύ καλύτερα από αυτή που έχει τόσα πολλά προβλήματα, άρα μιλάω μαζί της,
επικοινωνώ μαζί της, την αφήνω αυτήν ή τον αφήνω αυτόν να μιλάει συνέχεια, να λέει τα προβλήματά του, να λέει τα λάθη του, να λέει τα ελαττώματά του. Και εγώ μέσα μου να ικανοποιούμε, να παίρνω μια κρυφή ικανοποίηση ότι υπάρχουν και χειρότερα από εμένα, ή να φουσκώνω από εγωισμό ότι εγώ είμαι καλύτερη από αυτήν, εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. Κοίτα, κοίτα, τι μαλακίες κάνει. Δεν τα λέμε φυσικά αυτά. Όχι. Ο νάρκης όσο μεγαλοπρεπής τα κρατάει μέσα του και μπορεί κιόλας μετά να πει: μα αυτή συνέχεια μου λέγε τα προβλήματά της και εγώ δεν έλεγα τίποτα για μένα. Μα εσύ δεν ήθελες να πεις τίποτα για σένα. Δεν είχες τέτοιο σκοπό. Εσύ είχες σκοπό μόνο να φτιαχτείς ακούγοντας τον πόνο και τα λάθη του άλλου. Και δηλαδή το πρόσωπο το οποίο είναι πιο ευαίσθητο και πιο συναισθητικό, έχει περισσότερη συνέστηση δηλαδή, ή έχει συνέστηση και ίσως λειτουργεί και συνεξαρτώμενα, να μιλάει περισσότερο, ανάλληλα μιλάει περισσότερο και να διασκεδάζει με τον πόνο του τον νάρκισο, ο οποίος νάρκισος δεν θα βρει και καμιά καλή κουβέντα να πει. Θα πει κάτι αόριστο εκεί πέρα, θα πει κάτι ουδέτερο, αλλά μέσα του θα έχει φύγει από τη συνάντηση γεμάτος ικανοποίηση ότι έχει πάρει συναισθηματική τροφή και ότι έχει φτιαχτεί με το να ακούει τον πόνο των άλλων, τα προβλήματα των άλλων και τις βλακίες των άλλων. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, αν ο συνεξαρτώμενος σταματήσει να επικοινωνεί με τον ναρκισσό, τότε ο ναρκισσός θα ενοχληθεί πάρα πολύ. Θα ενοχληθεί γιατί έχει χάσει τη διασκέδασή του. Έχει χάσει το πιθηκάκι του, έχει χάσει το αρκουδάκι που του χτυπάει τον τέφι και χορεύει. Και τότε, όταν θα έρθει η ώρα να ζητήσει τον λόγο, γιατί ρε παιδί μου δεν με πήρες τηλέφωνο, γιατί δεν συναντηθήκαμε, γιατί δεν βρεθήκαμε, τότε θα ανοίξει το στόμα του ο νάρκισσος και θα πει: μα γιατί να σε πάρω, αφού είσαι αυτό, είσαι αυτό, είσαι αυτό, και θα βγάλει την πραγματική του εικόνα και σκέψη που έχει για μας. Να ξέρετε ότι σε μια σύγκρουση επάνω, σε μια διαφωνία, είναι που φαίνεται η πραγματική γνώμη που έχει ο άλλος για μας. Αν δεν είμαστε σίγουροι για έναν άνθρωπο με τον οποίο συνδυόμαστε φιλικά, τι γνώμη έχει για μας, αν δοθεί ευκαιρία να συγκρουστούμε, να διαφωνήσουμε σε κάτι, λεχτικά εννοείται να συγκρουστούμε, τότε θα διαφανεί και η πραγματική γνώμη που έχει ο άλλος για μας. Οπότε εγώ με τις άποψεις να λέμε τις άποψεις μας, να μην συγκρατιόμαστε, «Α, με ενοχλεί τώρα κάτι, ας μην πω κάτι», ή «Λέχθηκε κάτι που με στενοχώρησε, ας μην δώσω σημασία, ας είμαι ευγενικός, ας είμαι καλός», και να πάρει το ποτάμι, όχι να μην πάρει τίποτα το ποτάμι. Αν ο άλλος σου λέει κάτι που σε ενοχλεί, αν ο άλλος λειτουργεί με τρόπο που σε κάνει να νιώθεις άβολα, πες το. Πες, αυτό που είπες δεν μου άρεσε. Ή όταν κλείσαμε προχθές το τηλέφωνο νιώθω άσχημα. Δεν ξέρω γιατί, θα θέλεις να το συζητήσουμε. Τι γνώμη έχεις για μένα? Να είμαστε ανοιχτοί στο να ρωτάμε ερωτήσεις που ίσως μας απογοητεύσουν. Όταν προκαλέσουμε τον άλλον να πει την πραγματική γνώμη που έχει για μας και όταν κάνουμε στο φίλο μας, στη φίλη μας ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να είναι αποκαλυπτικές οι απαντήσεις για το τι γνώμη έχει για μας, τότε γλιτώνουμε από αχρίαστο πόνο, με την έννοια του ότι αν ο άλλος έχει μια αρνητική γνώμη για μας και αν ο άλλος είναι προκατηλημένος αρνητικά εναντίον μας, θα μας το πει και έτσι θα ξέρουμε, θα ανοίξουμε τα μάτια μας και θα ξέρουμε σε τι είδους σχέση βρισκόμαστε. Γιατί οι πραγματικοί φίλοι, πώς διαχειρίζονται οι αληθινοί φίλοι τα προβλήματα του αληθινού τους φίλου? Ακούνε με προσοχή και ενσυναίσθηση αυτά που τους λέει και λένε την άποψή τους όταν τους ζητηθεί, με πολύ πολύ ειλικρίνεια, ευγένεια, διακριτικότητα, αλλά και ειλικρίνεια. Για παράδειγμα λένε: δεν συμφωνώ με αυτό που έχεις αποφασίσει να κάνεις με τη ζωή σου, είναι η δική σου ζωή, δεν μπορώ να σε αποτρέψω, αλλά εγώ δεν συμφωνώ. Και δεν συμφωνώ γιατί θεωρώ ότι διατρέχεις αυτόν και αυτόν τον κίνδυνο. Και να ανοίξουν μια ειλικρινή συζήτηση με το φίλο τους. Να κάνουν challenge, να προκαλέσουν το φίλο τους να σκεφτεί πιο κριτικά και πιο βαθιά προτού προχωρήσει με μια συμπεριφορά. Και αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ψυχοπνευματικής εξέλιξης από ότι εμείς. Μπορεί εμείς, για παράδειγμα, να έχουμε ξεπεράσει ένα ελάττωμα ή ένα πρόβλημα ή να μην το είχαμε ποτέ, γιατί δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια γονίδια, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ψυχοπαθολογία και δεν κατανοούν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια πράγματα. Οπότε, αν εγώ είχα ζητήματα συνεξάρτησης και με μεγάλη βοήθεια από ψυχολόγο, από ψυχοεκπαίδευση, τα έχω ξεπεράσει αρκετά,
ή έχω κάνει ψυχοθεραπεία για παράδειγμα και ήμουν εθισμένος στις σχέσεις και έχω καταφέρει να απεξαρτηθώ από τις σχέσεις και μπορώ να παραμείνω και μόνος μου και αντέχω και μόνος μου, αλλά ο φίλος μου ή η φίλη μου ακόμη βρίσκεται σε ένα στάδιο συναισθηματικής ανοριμότητας όπου δεν μπορεί να παραμείνει μόνος του, δεν μπορεί να παραμείνει μόνη της, αντί να τον κατακρίνω που δεν μπορεί να παραμείνει μόνος του ή δεν μπορεί να παραμείνει μόνη της, καλύτερα είναι να κάνω μια αγαπητική συζήτηση με τον φίλο μου, με τη φίλη μου και να του πω, ξέρεις αυτό που βιώνεις τώρα, το είχα βιώσει και εγώ πριν 5 χρόνια και εγώ είχα κάνει παρόμοια λάθη ή έχω ακούσει πως κι άλλοι άνθρωποι κάνουν παρόμοια λάθη εάν εμείς δεν έχουμε κάνει παρόμοια λάθη. Σε καταλαβαίνω, είμαι δίπλα σου, σ' αγαπώ. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι έτσι η λύση στα προβλήματά σου. Δεν είναι αυτή η λύση στα προβλήματά σου, δηλαδή το να πηγαίνεις από τη μια κοπέλα στην άλλη, να πηγαίνεις από τον άντρα στον άλλο ή να κάνεις παράλληλες σχέσεις, για παράδειγμα, είναι κάτι που κάνει κάποιος φίλος μας ή κάποια φίλη μας. Διαφωνώ με τον τρόπο που το χειρίζεσαι, όμως είμαι εδώ για σένα, σε αγαπώ πραγματικά και αν θέλεις οποιαδήποτε βοήθεια ουσιαστική, αν θες για παράδειγμα να ψάξω να βρω κάποιο ψυχολόγο να σου συστήσω ή αν θέλεις να σου πάρω κάποιο βιβλίο ή αν θες να μου τα πεις να σε ακούσω, είμαι διατεθειμένος, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι διαφωνώ γιατί θεωρώ ότι σε βλάπτουν εσένα κυρίως αυτές οι συμπεριφορές, γιατί σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαρτημένος από το σεξ, εξαρτημένος από τις σχέσεις, είναι συνεξαρτώμενος, πρώτο ίδιος βλάπτεται και σε δεύτερο πλάνο βλάπτεται και τους άλλους. Λοιπόν, ερώτημα. Είναι ανταποδοτικές και ισότιμες οι φιλίες μας? Παίρνουμε τον ίδιο χρόνο και οι δύο για να συζητήσουμε αυτά μας απασχολούν? Έχουμε και οι δύο ή όλα τα μέλη της παρέας τα ίδια αγνά αγαθά κίνητρα? Τα αγνά αγαθά καλά κίνητρα για μια φιλία είναι: μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος τον οποίο έχω γνωρίσει σε ένα χύψη περιβάλλον και επειδή μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος και είναι πρόθυμος και διαθέσιμος να συνάψει φιλική σχέση μαζί μου και είμαι και εγώ πρόθυμος και διαθέσιμος να συνάψω φιλική σχέση μαζί του, προχωρώ στο να έχω κάποιες επικοινωνίες με τον άνθρωπο αυτόν, στο να τον γνωρίσω καλύτερα, στο να περάσουμε ποιοτικό χρόνο και θέλω το καλό του ανθρώπου αυτού, όπως και αυτός ο άνθρωπος θέλει το καλό μου. Αυτά είναι τα αγνά και αγαθά κίνητρα μιας φιλίας. Δεν κάνω φιλία με κάποιον για να εκμεταλλευτώ τα χρήματά του, δεν κάνω φιλία με κάποιον για να εκμεταλλευτώ τις διασυνδέσεις του και τις γνωριμίες του, δεν κάνω φιλία με κάποιον για να τον κοροϊδεύω, για να βγάζω τα νεύρα μου επάνω του, για να τον έχω σαν μαύρο πρόβατο κλπ. Χρειάζεται έτσι μια προσοχή, γιατί θεωρούμε ότι οι φιλίες είναι πάρα πολύ αγνές, ότι είναι ένα αγνό κομμάτι της ζωής μας και ότι στις φιλίες μπορεί να μην υπάρχει εκμετάλλευση, μπορεί να μην υπάρχει τοξικότητα, μπορεί να μην υπάρχει ναρκισισμός και όλοι να έχουμε τα ίδια αγαθά και ευγενή κίνητρα. Δεν συμβαίνει αυτό με όλους. Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι τι συναισθήματα μας αφήνει αυτό το πρόσωπο κάθε φορά που το συναντούμε, τι συναισθήματα νιώθουμε κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο και βλέπουμε το όνομα αυτού του προσώπου που θεωρεί τον εαυτό του φίλου μας, θεωρεί τον εαυτό της φίλη μας ή το θεωρούμε εμείς φίλο μας. Είναι ισότιμη και ανταποδοτική αυτή η σχέση και εστιαζόμαστε σε εμάς. Μήπως εγώ λειτουργώ συνεξαρτώμενα, μήπως πολλές φορές κάνω πράγματα που δεν είμαι υποχρεωμένος να κάνω ή που δεν θέλω να κάνω ακριβώς επειδή θέλω ο άλλος να με έχει ανάγκη ή θέλω ο άλλος να είναι φίλος μου ή λαχταρώ έστω και την ψευδέστηση μιας φιλίας. Δεν είναι πραγματική φιλία όταν προσφέρει μόνο ένας και όχι και οι δύο. Και γι' αυτό τον λόγο ανέχουμε πράγματα που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα ανεχόμουν. Είναι απαραίτητο και φυσικό και φυσιολογικό να μπορούμε να λέμε την αλήθεια μας στο φίλο μας, στη φίλη μας, η οποία τους αφορά, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Δηλαδή να μπορώ να πω αυτό που είπες δεν μου άρεσε. Αυτό που είπες με έκανε να νιώσω άσχημα. Το κατάλαβα έτσι. Θες να μου εξηγήσεις πώς το είπες? Και δεν νοείται φιλία χωρίς ουσιαστική και βαθιά επικοινωνία. Και ξαναλέω, φίλοι μπορεί να είναι δύο άνθρωποι που να συναντιούνται μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, αλλά όταν συναντιούνται να είναι σαν να μην είχαν χωριστεί ο ένας από τον άλλο ποτέ, και να είναι μια γιορτή και μια χαρά στην οποία να επικοινωνήσουν ουσιαστικά μεταξύ τους. Και τα πολλά πολυτιλίκια, όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, δεν είναι υγιή.
και δεν είναι φιλία το να είμαι όλη μέρα στα τηλέφωνα και όλη μέρα στα μηνύματα και να δίνω αναφορά για το αν πήγα στην τουαλέτα, αν έφαγα το τάδε φαγητό, αν έφαγα το άλλο, αν έκανα μπάνιο. Γενικά να είμαστε έτσι κολλητοί. Τα κολλητηλίκια δεν χωράνε σε υγιείς σχέσεις και υγιείς φιλίες. Ρωτήστε, ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Είναι οι φιλίες μου και οι παρέες μου ισότιμες και ανταποδοτικές? Και αν δεν είναι, μήπως είμαι ένας άνθρωπος που πάσχει από συνεξάρτηση και πρέπει οπωσδήποτε να το θεραπεύσω μέσω της ψυχοθεραπείας? Ολάκι και εγώ σας χαιρετούμε. Μουμ.